Ποιος είναι ο στόχος της παράταξής σας σε αυτές τις εκλογές? Νομίζω ο στόχος της παράταξης είναι να συνεχίσουμε ένα σημαντικό έργο που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Τελευταία χρόνια ώστε έχουμε αναπτύξει σημαντικά έργα όπως είναι ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης που θα περιλαμβάνει το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων που απαιτούνται σε μια αδειοδότηση. Είναι το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, η ψηφιοποίηση όλων των αρχείων των πολεοδομιών, τοπικά πολεοδομικά σχέδια και ειδικά πολεοδομικά σχέδια σε όλη τη χώρα, αλλά και κομμάτι της ανθεκτικότητας που προσφέρει την ασφάλεια στους πολίτες, όπως είναι ο προσεισμικός έλεγχος σε όλα τα σχολεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, πυροσβεστικούς σταθμούς και αστυνομικά τμήματα. Παρέα με υπόλοιπα έργα που κάνει το ΤΕΕ και διάφορα Μητρώα που επίσης εξελίσσει και ταυτόχρονα με τα συστήματα, το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών, το σύστημα για τα αυθαίρετα, την ταυτότητα κτηρίου και άλλα έργα που θα αναπτύξουμε όπως η παρακολούθηση και ο εντοπισμός νέων αυθαιρέτων, νομίζω ότι θα συμβάλλει στο να ολοκληρωθεί μια δυνατότητα στο μηχανικό να δουλεύει όποια ώρα το 24ωρο επιθυμεί, χωρίς να δουλεύει απαραίτητα το 8ωρο που δουλεύουν οι υπηρεσίες, και ταυτόχρονα θα υπάρχει μια ασφάλεια δικαίου όσον αφορά το κομμάτι των επενδύσεων, που σημαίνει ασφάλεια στις επενδύσεις και για τους επενδυτές αλλά και για τους πολίτες που θέλουν να χτίσουν κάτι. Όλα αυτά και με προτεραιότητα το κομμάτι της ανθεκτικότητας και της προστασίας που χρειάζεται με όλα αυτά που βιώνουμε την κλιματική αλλαγή, νομίζω είναι το έργο που θέλουμε να εξελίξουμε τα επόμενα χρόνια. Σε ό,τι έχει να κάνει με το νησί μας στη Λέσβο, το προηγούμενο διάστημα είχε διατυπωθεί ότι μετά το Πάσχα θα ερχόταν κλιμάκιο με εκπροσώπους από το ΤΕΕ και από τα αρμόδια υπουργεία, προκειμένου να γίνουν κάποιες διορθώσεις σε ό,τι αφορά το ακτιματολόγιο στην Μυτιλήνη. Υπάρχει κάποια εξέλιξη ως προς αυτό? Δεν μπορεί να σας πω χρονικά, γιατί το συντονισμό τον έχει το αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η κτηματολόγιο ΑΕ, όμως είμαστε σε διαρκή συνεργασία. Εμείς έτσι κι αλλιώς συμβάλλουμε με συνεχή συνεργασία στο κτηματολόγιο ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει πιο γρήγορα το έργο του και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Τέτοια προβλήματα υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Εκτιμώ ότι το επόμενο διάστημα και μέσα στο καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ίσως να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Κατεβαίνουμε στην αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου για τις εκλογές της 19ης Μαΐου, δηλαδή την προσεχή Κυριακή, όπου όλη η μηχανική ΠΕ με ανά την Ελλάδα και ένα περιφερειακό τμήμα προσερχόμαστε στις κάλπες μας. Πόσοι συμπεριλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιό σας? Στο ψηφοδέλτιο συνολικά είμαστε 36 άτομα. Στην περιφερειακή ενότητα Λέσβου Λίμνου είμαστε 18. Το όραμά σας για την επόμενη μέρα, εάν εκλεγείτε, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας? Οι προτεραιότητες ουσιαστικά είναι πάνω σε τρεις άξονες. Το ένα είναι ώστε το ΤΕΕ να επανέλθει και να είναι κοντά στον γάστοτε μηχανικό. Αυτό που ίσως έχουμε ξεχάσει και λίγο έχουμε αποξενωθεί από την καθημερινότητα του μάχημου μηχανικού, είτε είναι στο δημόσιο είτε είναι στον ελεύθερο επάγγελμα. Το δεύτερο είναι ουσιαστικά να έχουμε ένα ζωντανό, ενεργό συλλογικό όργανο, όπου πλέον οι μηχανικοί θα πρέπει να συμμετέχουν στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας. Ωραία. Και το τρίτο είναι ουσιαστικά το ΤΕΕ να ξαναβρει τον ρόλο του ως τεχνικός σύμβουλος προς το κράτος και προς την κοινωνία. Δηλαδή να αρθρώνει λόγο τεχνικό, όχι πολιτικό, τεχνικό λόγο και προς την κοινωνία και προς τις τοπικές αρχές. Περίπου 10 χρόνια ήταν πρόεδρος ο κύριος Μαναβακέλης. Σωστά. Πιστεύετε θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα όσον αφορά τη διοίκηση του ΤΕΕ? Ναι, δείτε, σίγουρα μία απορία 10 ετών είναι διόλου ευκαταφρόνητη. Έτσι είναι οι δημοκρατίες, χρειάζονται τις αλλαγές τους. Πιστεύουμε προσωπικά ότι και γι' αυτό είναι και ο κύριος λόγος για την εμπλοκή μας, και εγώ σαν μάχημος ελεύθερος επαγγελματίας, μάχημος μηχανικός, είναι ότι σίγουρα έχουν περιθώρια βελτιώσεις πάρα πολύ μεγάλα, και μπορώ να πω ότι και προσωπικά έτσι υπάρχει και μία πικρία πολλών συναδέλφων και που έχει οδηγήσει και σε αδιαφορία, θα έλεγα, διότι ιδίως τα τελευταία χρόνια ο μηχανικός ήταν εκτός πλαισίου του ΤΕΕ. Επομένως, πάνω στους τρεις άξονες που είπα και πριν, η λογική μας και η προοπτική ενασχόληση και οργάνωση του ΤΕΕ θα είναι πάνω σε αυτό το στυλ, πάνω σε αυτή την ιδέα.